Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τις εξελίξεις της πανδημίας να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, καθώς πονοκέφαλο προκαλεί στην κυβέρνηση η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, αφού το στίχημα που θέλει να μπαίνει φρένο στην αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού μοιάζει με σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Στο φόντο αυτό είχαμε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τα νέα μέτρα πρώτων πυλών, ενώ χαρακτηριστικό ήταν και το μήνυμα που εστάλει από το 112, το οποίο και ενεργοποιήθηκε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Αν χρειαστεί, θα ληφθούν κατά τόπους νέα μέτρα. Ενώ αγωνία επικρατεί και στη Μεσσηνία, όπου σήμερα είχαμε 2 νέα κρούσματα, με ζευγάρι να μεταφέρεται στο Ρίο με έντονα συμπτώματα. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και πάλι τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσε ο ΔΗ. Συγκεκριμένα, σήμερα ανακοινώθηκαν 150 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Θα πρέπει να μπουν σε έναν εθελοντικό αυτοπεριορισμό τουλάχιστον μια εβδομάδα, κυρίως να μην έρθουν σε επαφή με ομάδες υψηλού κινδύνου, τους παππούδες τους, τους γονείς τους ή άλλους ανθρώπους που έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα. Εφόσον θέλουν να κάνουν το τεστ, το μοριακό τεστ, υπενθυμίζω το μοριακό τεστ, όχι το τεστ αντισωμάτων, το μοριακό τεστ, καλό είναι να περιμένουν 4-5 μέρες τουλάχιστον, ώστε να καλυφθεί και ο χρόνος εποάσεως μετά το ταξίδι της επιστροφής. Τα κρούσματα μπορεί να έπεσαν κάτω από το 200 για πρώτη φορά μετά από 5 ημέρες. Μια τέτοια μείωση, ωστόσο, είναι αναμενόμενη μετά από Σαββατοκύριακο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως 2, μάλιστα με σοβαρά συμπτώματα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο αναφοράς στο Ρίο, είχαμε στην Καλαμάτα. Χαρακτηριστικές οι αναφορές του κυρίου Βατόπουλου για τη χρήση της μάσκας, που κρίνεται επιτακτική. Όλη η επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν τη χρήση της μάσκας ως βασικό όπλο στην αντιμετώπιση του κοροναϊού, με την έννοια ότι και προστατεύει, κυρίως αν τη φοράνε όλοι, αλλά και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν παρεβαίνει άμεσα στη ζωή μας. Μπορούμε να φοράμε μάσκα και να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να πάμε διακοπές, να βγούμε έξω ή να κάνουμε οτιδήποτε. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται παντού. Και σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω από 3 ετών μπορούν να φοράνε μάσκα και πρέπει να φοράνε μάσκα όταν αυτό το επιβάλλουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Επίσης υπάρχουν μάσκες, υφασμάτινες, βαμβακερές, έχει φανεί, που μπορούν να είναι αποδεκτές από τα παιδιά. Συμφωνώ με τις ανησυχίες των γονέων, αλλά θέλω να πω ότι αν προκριθεί ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα για λόγους δημόσιας υγείας, θα χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που προφανώς δεν θα επιβαρύνει τα παιδιά. Είτε το είδος της μάσκας, είτε το χρώμα, είτε ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Επαναλαμβάνω ότι ακόμα δεν έχει, εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει πάρθει τέτοιου είδους απόφαση, είτε ναι είτε όχι, ούτε από την Επιτροπή, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Μπορεί προφανώς να τη βγάζουν κάποια στιγμή για... Επίσης μπορεί η ποιότητα της μάσκας να είναι τέτοια που να μην είναι τόσο επιβαρυντική. Υπερθυμίζω ότι στην ΑΠΟ Ανατολή φορούν οι πάντες μάσκα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται να πάρθει μια απόφαση που θα επιβαρύνει την υγεία των παιδιών. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Βατόπουλο, χαρακτηριστικές οι αναφορές του. Να μείνουμε στο θέμα και να καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης ΜΠΕΣ, τον Νίκο τον Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γεωργία. Δεν ξέρω, τα λέμε και με το Θέμη, πόσο εύκολα μπορούμε να λέμε καλησπέρα, καλημέρα με όλες αυτές τις εξελίξεις και όσα συμβαίνουν. Είχαμε 2 νέα κρούσματα, να πούμε, σήμερα στην Καλαμάτα. Είναι ένα ζευγάρι, όπου είχε έρθει για διακοπές, εκδήλωσε βαριά συμπτώματα και χρειάστηκε να φύγουν και οι 2 για το νοσοκομείο αναφοράς στο Ρίο. Ανησυχητικό το θέμα πάρα πολύ, όπως και τα προηγούμενα κρούσματα τα οποία υπήρχαν, και αυτό ήταν ανησυχητικό εδώ πέρα για τη Μεσσηνία, αλλά γενικότερα και σε όλη την Πελοπόννησο. Βλέπουμε ότι ο κορονοϊός θερίζει και θερίζει μέσα στο 15 Αύγουστο, που κάποιοι νομίζανε, όπως και εμείς όλοι δηλαδή, κάποιοι νομίζαν ότι λόγω του καύσωνα και λόγω της ζέστης θα πεθάνει ο κορονοϊός. Τελικά αυτός ζει και βασιλεύει.
Και από ό,τι καταλαβαίνεις, η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς, όπως ακούσαμε και σε πολλά ρεπορτάζ, αθηναϊκά ρεπορτάζ των αθηναϊκών δελτίων ειδήσεων, τα πανελλαδικά, ότι κάποιοι οι οποίοι, αν δεν τους έχει αγγίξει σε κάποιον δικό τους δίπλα, νομίζουν ότι είναι, νομίζουν, έχουν βρει τις συνωμοσίες, δηλαδή πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι στη σφαίρα της φαντασίας και της επιστημονικής φαντασίας, όχι απλώς της φαντασίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μπορέσει να φέρει μια τέτοια καταστροφή σε όλο τον πλανήτη και να είναι συνωμοσιολογία. Και εκεί είναι και το επικίνδυνο. Και μια και αναφέρεσαι σε αυτό, να πούμε ότι συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Να καλησπέρισουμε στη συζήτησή μας, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον σε επιστημονικό επίπεδο να ακούσουμε. Είδαμε και τι ανέφερε ο κ. Βατόπουλος. Να έρθουμε στο νομό Μεσσηνίας, ωστόσο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Δημήτρη τον Τζορτζίνη. Καλησπέρα, κύριε Τζορτζίνη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα κύριε Μπελόγενη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Εγώ θα κρατήσω, θα πάμε λίγο ανάποδα, θα ζητήσω και από τους τεχνικούς να ξεκινήσουμε με το δεύτερο που είχα αφήσει για τη συνέχεια, γιατί είπε μόλις ο Νίκος ο Μπελογιάννης κάτι που νομίζω ότι εκεί είναι έτσι κρυμμένη η ουσία της όλης αυτής υπόθεσης, οι συνωμοσιολογίες και μια σειρά από ζητήματα απίστευτα που ακούμε αυτές τις ημέρες και βλέπουμε να μην συμμορφώνεται κανείς όσο θα έπρεπε στα μέτρα. Γι' αυτό έχουμε και την έξαρση μαζί με τις διακοπές και όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Σας ζητάνε μέχρι και απίστευτα πράγματα. Σας εστάλει και μία επιστολή που έχει αξία να μας το πείτε και να το σχολιάσει και ο Νίκος ο Μπελογιάννης σε λίγο. Ακούστε, οι συνωμοσιολογίες στην Ελλάδα έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο τώρα και πάντα. Αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι είτε υπάρχει συνωμοσιολογία είτε δεν υπάρχει, δεν αλλάζει κάτι. Ο κορονοϊός συνεχίζει να είναι επικίνδυνος. Είτε μας τον έχουν στείλει οι Ρώσοι, είτε μας τον έχουν στείλει οι εξωγήινοι, δεν ξέρω ποιος άλλος. Υπάρχει, είναι γύρω μας και είναι επικίνδυνος. Για όλους μας. Τώρα, το ευτράπελο είναι ότι σήμερα εμφανίστηκε ένας κυριούλης, επώνυμος, εν πάση περιπτώσει, με το όνομά του, ο οποίος έχει στείλει σχεδόν σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της Ελλάδος μία επιστολή, επικαλείται κάποιες νομοθεσίες που κάποιους νόμους του ελληνικού κράτους και κάποια άρθρα του συντάγματος που παραβιάζονται με τη χρήση της μάσκας, την υποχρεωτική χρήση μάσκας, και ζητάει από τους ιατρικούς συλλόγους να του πούν αν η μάσκα προστατεύει 100%, γιατί δεν τη χρησιμοποιούσαν παλιότερα στα νοσοκομεία και για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που δεν είναι αναπνευστικές ενδονοσοκομιακές δικαιολά, γιατί ότι δεν θα πάθει κάτι με τη μάσκα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι. Συγγνώμη, πρόεδρε, τι δουλειά κάνει αυτός? Συνωμοσιολόγος. Δεν γνωρίζω. Βέβαια, δεν είναι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι αυτό, και οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνουν αυτή την εποχή. Εγώ θα το απαντήσω, να ρωτήσω το Υπουργείο Υγείας για αυτά που λέει, και ας το απαντήσει το Υπουργείο Υγείας αν θέλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι όμως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε συντεταγμένα ό,τι μας λένε οι ειδικοί και μόνο. Και για να μην σας κάνω εγώ τον ειδικό, γιατί δεν είμαι ειδικός, εγώ είμαι μευτήρας γυναικολόγος, δεν είμαι ειδικός στον κορονοϊό, εγώ κάνω στο ιατρείο μου ό,τι λέει ο ΕΟΔΗ. Ακολουθώ τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Στο σπίτι μου ακολουθώ τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Όταν βγαίνω έξω με την οικογένειά μου, ακολουθώ τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας. Γιατί πιστεύω ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα, παρότι είμαι γιατρός, και αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Πιθανόν τώρα να αρχίζει. Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα όμως. Συγγνώμη. Υπάρχει ένα θέμα τώρα. Αυτό δεν είναι ελληνική συνωμοσιολογία. Εδώ είναι παγκόσμια συνωμοσιολογία. Εδώ πέρα βλέπουμε πριν λίγο, βλέπουμε ότι βγαίνει ο κόσμος έξω στη Γερμανία. Βγαίνει ο κόσμος έξω στη Σουηδία. Δεν λέω για τη Λατινική Αμερική που και εκεί γίνεται χαμός. Δηλαδή εδώ έχει χαθεί παγκοσμίως η μπάλα. Δεν πιστεύει κάποιος ποιον είναι τι. Δηλαδή. Και ο κόσμος, κάποιος κόσμος, ο οποίος αυτός ο κύριος που σας έστειλε την επιστολή τώρα, που δυστυχώς δεν έχει καμία ιδιότητα αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι ένας απλός πολίτης όπως είμαστε και εμείς θα ήταν. Και εκεί αυτός βλέπει τα μέσα ενημέρωση, τα οποία κακά τα ψέματα, όταν βλέπουν μια πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων και βγαίνει έξω και αμφισβητεί αυτή την ιστορία,
Δηλαδή τη στιγμή που έχουμε τόσοι θάνατοι, τόσα φέρετρα, τόση τάφη. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι τα πράγματα, όποιο γιατρό και να ρωτήσουμε, μας λέει ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ή γυναικολόγος όπως σας εσείς, καλή ώρα, ή ψυχίατρος, ή παιδίατρος, οποιονδήποτε γιατρό να ρωτήσουμε, που εσείς είστε και πιο εξειδικευμένοι, δεν είπα ότι είστε εξειδικευμένοι στον κορονοϊό, αλλά στην ιατρική επιστήμη, μας λέει τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να πιστεί ο κόσμος ότι τα πράγματα όντως είναι σοβαρά. Ακούστε, αυτό είναι μια αλήθεια που λέτε. Το φαινόμενο είναι διεθνές. Ίσως επειδή καταρχάς οι άνθρωποι έχουν διάφορα επίπεδα μόρφωσης και νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο, έτσι. Πέρα από αυτό, δεν έχει μάθει κανένας άνθρωπος στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, 50-60 χρόνια, σε τέτοιου τύπου απειλή, πανδημία. Οι προηγούμενες πανδημίες δεν είχαν την παγκοσμιοποίηση, δεν είχαν αυτή την επικοινωνία, τα μίντια, τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τα ελληνικά μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οτιδήποτε άλλο. Οπότε δεν υπήρχε η ίδια αντίδραση. Τώρα, αυτές οι αντιδράσεις δεν μπορώ να σας πω αν είναι δικαιολογημένες. Ίσως η καραντίνα, το ότι βάζουμε στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα περισσότερα από ό,τι μπορούν να φανταστούν. Να σας πω όμως κάτι που γίνεται στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή στη Δανία σε σχέση με εμάς. Εμείς εδώ, εκτός από τους περιορισμούς, δεν μας κάνουν κάτι άλλο, έτσι πιο... Αν δείτε και την εικόνα που βλέπετε δίπλα σας, δείχνει να σταματάνε οδηγούς στο Βέλγιο, μάλλον είναι αυτό το βίντεο, και να τους κάνουν με το έτσι θέλω έλεγχο για κορονοϊό. Τι άλλο να κάνω, ρε πρόεδρε, με συγχωρείς. Όχι, και πολύ καλά κάνουν. Στην Ινδία έχουν βγει και τους βάραγανε χαστούκια, έτσι θα γίνει. Αυτό, όχι. Σε ένα βίντεο που είδαμε. Δίκιο έχουν. Αυτό ίσως τους εξοργίζει τους ανθρώπους με κάποιους τρόπους, επειδή δεν είναι και ίσως και ενημερωμένοι όσο πρέπει. Και αυτό μεταφέρεται και σε άλλες χώρες, γιατί η κοινωνική δικτύωση, τα δημοσιεύματα, πλέον με την παγκοσμιοποίηση κυκλοφορούν παντού. Ίσως, να το πω και αυτό, και εμείς οι γιατροί, η ιατρική κοινότητα, εγώ αυτό μέσα στο μέσα μυαλό μου το έχω, δεν έχουμε πείσει τους συνανθρώπους μας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή μπορεί να γίνουν σοβαρά πάρα πολύ εύκολα. Τι παραπάνω μπορούσατε να κάνετε, κύριε Τζορτζίνο? Δεν ξέρω. Αν ήξερα κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Ειλικρινά σας μιλάω. Αν ήξερα κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Εγώ βλέπω μια κοινότητα ιατρική να προσπαθεί να ενημερώσει. Βλέπω τους δημοσιογράφους που προσπαθούν να ενημερώσουν. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες φωνές έτσι σποραδικές που λένε διάφορα έτσι χαζά πραγματάκια. Αλλά νομίζω ότι δεν βλέπω κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα διάβασα ένα δημοσίευμα ότι ο ιός μεταλλάσσεται και μεταλλάσσεται σε πολύ ισχυρή μορφή σε κάτι άλλα πράγματα. Και δηλαδή αυτή η ενέργειά του τώρα μετά μέσα στον πληθυσμό θα διαχέεται πολύ πιο γρηγορότερα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Πιθανόν. Καταρχάς η μετάλλαξη στους ιούς αυτού του τύπου είναι δεδομένη. Αν η μετάλλαξη είναι πιο ασθενής, ο ιός χάνεται μοιραίος. Αν η μετάλλαξη είναι πιο ισχυρή και έχει περισσότερη μεταδοτικότητα, ο ιός συνεχίζει να υφίσταται. Αυτή είναι η λογική για όλους τους ιούς. Επομένως, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο και είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι σοβαρό. Κύριε Μπελόγιαννη, τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμα, αλλά δεν είναι σοβαρά. Μπορεί να γίνουν όμως σε μέρες πολύ σοβαρά. Και όταν γίνουν πολύ σοβαρά, τότε θα έχουμε πρόβλημα και αυτοί που λένε για συνωμοσιολογίες και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι. Και δεν ξέρω αν είναι και έτοιμο το... Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον, χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Γιατί η ψυχραιμία είναι το βασικότερο αγαθό. Έτσι, η ψυχραιμία είναι αυτή που σώζει. Αλλά ψυχραιμία σημαίνει ότι ακολουθούμε τα μέτρα. Γιατί αν δεν ακολουθούμε τα μέτρα, μοιραίως κάποια στιγμή θα υπάρχει μια αναρχία. Γιατί θα πέσουμε σε μια διάλυση του συστήματος. Αν
τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ σοβαρά. Επειδή και μιλάτε και στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, το είδαμε διαρκώς για τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ούτε τους γιατρούς που έπρεπε να έχουν προσλάβει προσέλαβαν. Δεν ξέρω αν μας έδειξε κάτι και αν μας δίδαξε κάτι αυτό το διάστημα, κύριε Τζορτζίνη. Αν φτάσουμε σε αυτό το σενάριο και επίσης να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είμαστε τουλάχιστον 10 μέρες πίσω. Δεν είμαστε σε αυτήν τη φάση που έχουμε 17 Αυγούστου, είμαστε πολύ πριν το 15 Αυγούστου προς τα κρούσματα στην πραγματικότητα. Μπορεί να ανταπεξέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Ακούστε, κανένα σύστημα στον κόσμο μέχρι τώρα που έχει δοκιμαστεί δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθει. Δεν ανταπεξέλθει. Είναι πρόβλημα. Άρα, Ελλάδα, μονόδρομος η χρήση μάσκας και η προστασία. Εννοείται. Κύριε Τζορτζίνη, ξέρετε ότι αυτό το ότι έχει χαθεί χρόνος, ότι έπρεπε να έχει οχυρωθεί καλύτερα το σύστημα, το ότι έπρεπε να έχουν έρθει παθολόγοι στην Καλαμάτα, στο νοσοκομείο, που δεν έχουν έρθει αυτοί που πρέπει, θα έπρεπε να έχουμε εντατικολόγους, λοιμοξιολόγους, να έχουμε οχυρωθεί καλύτερα. Τι δωρεές κάνει ο κόσμος, αυτό δεν έγινε. Όμως, να ξέρετε ότι όταν έχει πόλεμο, λες ότι θα έπρεπε να φέρουμε αυτές τις μεραρχίες, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν δεν γίνεται, όταν είσαι στη μάχη, πολεμάς με σχέδιο, με ό,τι έχεις. Τι μου, άμα δεν έχεις στρατιώτες, τι να έχεις, πιστόλια μόνο και όπλα. Εδώ δεν, από ό,τι φαίνεται δεν έχεις, όπως το λες και δεν έχεις γιατρούς, δεν έχεις στρατιώτες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο. Ο χρόνος έχει χαθεί. Αν στο άμεσο διάστημα δεν μπορούν να έρθουν ξαφνικά γιατροί στη Μεσσηνία, ας πούμε, εν μέσω κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή οι θέσεις βγάζει το νοσοκομείο. Δεν έρχεται κανένας. Σας το λέω ευθέως, δεν έρχεται κανένας. Δεν υπάρχουν τα κίνητρα να έρθει και πώς να ζήσει, κύριε Τζορτζίνη. Με αυτά τα κίνητρα δεν ξεσπιτώνεται κανένας από την Αθήνα να νοικιάσει σπίτι και να. Δεν πρέπει να επιστρατευτεί, δεν ξέρω τι γίνεται, να πληρωθεί για κάτι παραπάνω. Ο γιατρός, τι, δεν κατάλαβα. Σε πρώτη φάση νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Τώρα, αν κριθεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρατευτούμε όλοι για να προσφέρουμε, αυτό εννοείται ότι θα το κάνουμε. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς, δηλαδή. Να ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε Τζορτζίνη. Σχετικά με το εμβόλιο. Το εμβόλιο, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, το έβγαλε πρώτα η Ρωσία και με την γνωστή διαδικασία, το Sputnik V, αυτό που ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε, λένε, ότι αυτή τη στιγμή το αμφισβητούν οι Ευρωπαίοι, διότι έχει, για να γίνει πιο γρήγορο το εμβόλιο, έχει καταργηθεί η φάση 3. Η φάση 3 των δοκιμών. Και έχουν μείνει όλοι στη φάση 2. Γι' αυτό και αμφισβητούν το εμβόλιο της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει πιο καλά κριτήρια στο να βγει ένα φάρμακο στην αγορά από ό,τι έχουν οι Ευρωπαίοι και από ό,τι έχουν οι Αμερικάνοι. Εδώ υπάρχει παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τώρα, ποιο θα σώσει τον κόσμο, είναι σωστό το εμβόλιο της Ρωσίας ή δεν είναι? Δεν μπορώ να σα το απαντήσω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σα το απαντήσω αυτό. Δεν το ξέρω. Πάντως, να ξέρετε ότι μέσα στο 2021 φαντάζομαι ότι θα βγουν εμβόλια και τα εμβόλια θα είναι ασφαλή. Γιατί αν δεν είναι ασφαλή, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Ναι, να σας πω κάτι άλλο τώρα. Έτσι, η φάση 3 που λέει είναι θέμα ασφάλειας, γιατί οι δοκιμές πρέπει να αντέξουν, δηλαδή, τουλάχιστον 18 μήνες, όπως λένε για τη φάση 3. Σωστό. 18 μήνες. Εφόσον έχει καταργηθεί η φάση 3 τώρα για το παγκόσμιο συμφέρον και την παγκόσμια ιστορία όλη αυτή, βλέπουμε ότι η Ρωσία το έβγαλε τώρα. Από ό,τι βλέπουμε, η Αγγλία πάει να το βγάλει τέλη Σεπτέμβρη. Και η Αμερική μας είπε, και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα βγει πριν τις εκλογές. Τελικά τι ισχύει? Μακάρι να βγει κάτι τέτοιο, γιατί θα σωθούμε τότε πραγματικά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός διεθνώς, και οι Κινέζοι κάνουν μελέτες και προσπαθούν να χτίσουν ένα εμβόλιο, και οι Γερμανοί και στο Βέλγιο προσπαθούν, και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 2-3 κέντρα που προσπαθούν να χτίσουν. Νομίζω ότι ανταλλάσσουν και απόψεις μεταξύ τους, γιατί δεν είναι τόσο το εμπορικό αυτή τη στιγμή, όσο το είναι να βγει το εμβόλιο. Αν βγει το εμβόλιο, όλοι αυτοί που κάνουν την έρευνα θα κερδίσουν. Οπότε ανταλλάσσουν και απόψεις μεταξύ τους, πλην των Ρώσων και των Κινέζων, νομίζω. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε συνεννόηση, έτσι ώστε να βγει ένα εμβόλιο αξιόπιστο και ασφαλές για να μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, αν δεν έχει ασφάλεια το εμβόλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Εντάξει, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Με συγχωρείς. Όταν αυτή τη στιγμή τώρα λέμε ότι καταργείται η φάση 3, καταργείται μόνο για τη Ρωσία η φάση 3, για την Ευρώπη δεν καταργείται? Δηλαδή η Ευρώπη δεν το θέλει το εμβόλιο το ρώσικο. Συγγνώμη. Άμα το εμβόλιο το ρώσικο, το θέλει η Ευρώπη. Όπως φαίνεται, τα ανατολικά κράτη και ιδιαίτερα η Λατινική Αμερική
έχει παραγγελίες από ό,τι είπε ο Πούτιν. Και το. Άμα δηλαδή σωθεί ο κόσμος εκεί πέρα νωρίτερα, μέχρι να περιμένουμε το ευρωπαϊκό ή το αμερικάνικο, το δικό μας το τέτοιο. Δηλαδή, τι θα γίνει, ποιος θα πάρει την ευθύνη αυτή. Αυτό εννοώ. Και αν δεν είναι πλήρως ασφαλές. Και αν δεν είναι πλήρως ασφαλές. Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φάρμακα, ακούστε. Για τα φάρμακα έχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία και τα εμβόλια. Αυτή η νομοθεσία πρέπει να, είναι και ασφαλή. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρθει κάποια κυβερνητική απόφαση ή κάποια συνολική απόφαση που να πούνε ότι καταργούν την νομοθεσία που ήδη υπάρχει για τα φάρμακα. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να καθυστερήσει ένα μήνα, δύο να βγει ένα εμβόλιο και να είναι ασφαλές, παρά να έρθει νωρίτερα και να συνειδητοποιήσουμε μετά από 3-4-5 μήνες ότι αυτό το εμβόλιο δημιουργεί προβλήματα. Εσείς πιστεύετε ότι ο Πούτιν και να πείσουμε τον κόσμο. Γιατί ναι. Και αυτό είναι, υπάρχει και στη δημοσιολογία και αυτό, ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές. Το εμβόλιο όταν θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα θα είναι ασφαλές. Ναι, όταν βγαίνει ο πρόεδρος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή το λέει αυτό το πράγμα και το συνδυάζει με ένα τεράστιο γεγονός όπως ήταν, γι' αυτό και έβγαλε αυτό το όνομα. Το όνομα του διαστημοπλοίου του Σπούτιν τότε που στείλανε το 1957 πρώτα οι Ρώσοι στο διάστημα και το συνδυάζει με αυτό το όνομα τώρα, μια παγκόσμια επιτυχία της Ρωσίας. Πιστεύετε ότι θα ήταν τόσο πολύ γελίος ή τόσο πολύ εκτεθειμένος? Αυτό εννοώ. Όχι. Ακούστε, η ρώσικη ιατρική είναι σοβαρή ιατρική. Δεν είναι τυχαία. Έχει αρκετά επιτεύγματα πετύχει μέχρι τώρα. Όμως, επειδή παίζεται ένα διεθνές πολιτικό παιχνίδι πίσω από αυτό, ποιος θα το βγάλει πρώτος, τι θα κάνει. Και ο Τραμπ λέει θα το βγάλω πριν τις εκλογές. Ναι, αλλά πεθαίνει ο κόσμος όμως εκεί. Σύμφωνοι. Το εμβόλιο θα πρέπει να είναι ασφαλές. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Γιατί ανασφαλή εμβόλια μπορεί να υπάρχουν και τώρα, αυτή τη στιγμή. Ήδη, ναι, προφανώς. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε σε πειραματικά. Δηλαδή, η ελπίδα στον κόσμο. Πάμε από τον κόσμο. Χρόνο, καταρχάς. Συγγνώμη, Γεωργία, η ελπίδα στον κόσμο. Πότε προβλέπετε να έρθει να τελειώσει το θέμα αυτό? Το δεύτερο που υπάρχει είναι η βιομηχανία της Ρωσίας ή της των ΗΠΑ. Τι δυνατότητα παραγωγής εμβολίων έχει ανά μήνα? Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί κουβεντιάζεται και αυτό. Τι δυνατότητες έχει να παράγει, πόσα εμβόλια μπορεί να παράγει σε ένα μήνα? Γιατί αν μπορεί να παράγει σε ένα μήνα 700.000 εμβόλια που λένε οι Βέλγοι, 700.000 εμβόλια σε ένα μήνα είναι τίποτα. Για όλη την Ηφίλιο. Με βάση αυτά που πρέπει να ακολουθηθούν, πάμε για το χρόνο. Έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι εγώ με τις πληροφορίες που έχω, χωρίς να είμαι ειδικός και σε αυτό να σας πω, είναι ότι και αυτά που διαβάζω από διεθνή δημοσιεύματα επίσημα και περιοδικά επιστημονικά, το 2021 θα έχουμε ένα αξιόπιστο εμβόλιο. Μάλιστα. Παντού. Να πω κάτι άλλο. Να πω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει λύσει το θέμα της χρήσης μάσκας. Έχει πει ότι η μάσκα μπορούν να φορούν όλοι, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Οι πνευμονολόγοι είναι ειδικοί για αυτό το πράγμα, πλην κάποιων εξαιρέσεων που έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας, ανθρώπων που έχουν βαριές αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, που χρησιμοποιούν οξυγόνο κλπ. Έτσι κι αλλιώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να φορούν μάσκα, έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν πρέπει να βγαίνουν από τα σπίτια τους. Θα πρέπει να είναι κλειδωμένοι μέσα. Και να μην έρχονται σε επαφή και με πολύ κόσμο, γιατί αν νοσήσουν από κορονοϊό, η θνητότητα σε αυτούς αγγίζει το 100%. Άρα. Μάσκα όσοι κυκλοφορούν θα πρέπει να φοράν όλοι. Αυτό το έλυσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που είναι ειδικοί γιατροί πνευμονολόγοι για αυτό το θέμα, και να το πούμε στον κόσμο για να μην έχει καμία αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας πληροφορήθηκαν επίσημα πριν από λίγο. Αύριο στο εργατικό κέντρο το απόγευμα θα έχει μια συνάντηση στην οποία έχει καλέσει διάφορους φορείς, πολιτικούς, δημάρχους, έτσι ώστε να συζητηθεί το θέμα της οργάνωσης και της επάρκειας ημείς σε προσωπικό του νοσοκομείου Καλαμάτας. Έτσι ώστε όλοι να πιέσουμε, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο και να φτιάξουμε και ένα επιθεσιακό σχέδιο πάνω σε αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν συμμετέχει. Εγώ το έμαθα ανεπίσημα, δεν έχω προσκληθεί και επίσημα ακόμα. Ωραία. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα γίνει αυτό. Άλλο θέμα αυτό, ανεπίσημα, και ναι. Ο κόσμος καίγεται, ναι. Κυριολεκτικά και ανεπίσημα. Γιατί δεν κάνει να βγουν προς τα έξω αυτά, ότι δεν είναι. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν είναι προς τα έξω να βγουν, γιατί απλά νομίζω ότι το σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι και γι' αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα επίσημα. Φαντάζομαι ότι αύριο το πρωί θα βρω μια πρόσκληση γι' αυτό.
Θα τα δούμε, ξέρουμε ποιες είναι οι ελλείψεις, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε να καταλάβει ο κόσμος το αυτονόητο, να κάνουμε αυτά που πρέπει, γιατί το πρόβλημα είναι εδώ, το εμβόλιο πάει για του χρόνου, επομένως δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι μονόδρομος και η χρήση μάσκας και η... Ναι, και το σημαντικότερο, αυτό που μας είπε σήμερα η πολιτική προστασία, στο μήνυμα που μας έστειλε, ότι όσοι γυρίζουν από διακοπές θα πρέπει να μην έρχονται για ένα διάστημα μιας εβδομάδας, 10 ημερών, ίσως και παραπάνω, ας μην έχουν συμπτώματα, με ηλικιωμένους και με άτομα υψηλού κινδύνου. Το κρατάμε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, κύριε Τζορτζίνη. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μένεις μαζί μας για να δούμε και τα της οικονομίας στη συνέχεια. Στο μεταξύ, να έρθουμε σε κάτι που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, καθώς την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οριστικά στις 7 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσα σε σημερινές του δηλώσεις στην τηλεόραση του Open. Έχουμε μια χρονιά μπροστά μας που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο στις 7 του μήνα, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως μεγάλο ζητούμενο παραμένει η τήρηση των προστασίας. Την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς οριστικά στις 7 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας, ο οποίος παρεμένοντας σε εκπομπή της τηλεόρασης του Open ξεκαθάρισε πως θα είναι μια χρονιά που θα ξεκινήσει κανονικά όπως έχει καθοριστεί, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες βασικές προκλήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τίποτε άλλο πέρα από την τήρηση των μέτρων προστασίας. 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Και 7 του μηνός θα έχουμε ξανά να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες βασικές προκλήσεις. Να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας. Να δώσουμε την εικόνα στα παιδιά ότι αν τηρούμε τις αποστάσεις όσο μπορούμε, για παιδιά είναι πιο δύσκολο ακόμη, το καταλαβαίνουμε, να τηρούμε τις αποστάσεις, να πλένουμε τα χέρια μας και εκεί που θα πρέπει, εκτός σχολείου όπου είμαστε ή και μέσα στο σχολείο αν χρειαστεί, να φοράμε τη μάσκα μας, αυτό θα είναι το βασικό στοιχείο που θα μας προστατεύσει από την διασπορά του ιού στο σχολικό περιβάλλον. Επομένως, εμείς εργαζόμαστε από τώρα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου για να έχουμε αναστροφή της αύξησης των κρουσμάτων, προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε στο φθινόπωρο με καλύτερες συνθήκες. Γιατί ξέρετε ότι όσο πλησιάζουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, θα υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα αναζωπήρωσης του ιού. Στο ερώτημα κατά πόσο είναι οριστική η απόφαση της κυβέρνησης για την έναρξη του σχολικού έτους στις 7 Σεπτεμβρίου και για το αν εξακολουθεί να υφίσταται πιθανότητα αναβολής, ο κύριος Πέτσας απάντησε με νόημα πως όσο και αν αναβάλλεται η λήψη δύσκολων αποφάσεων, δεν βελτιώνεται το αποτέλεσμα. Σημειώνοντας πως είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι τον περασμένο χειμώνα. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς στη στρατηγική μας την επανεξολογούμε καθημερινά με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Επομένως, η θέσπιση τοπικών lockdowns ήταν μέσα στην ατζέντα από την αρχή. Το επαναλαμβάναμε συνεχώς και το κάναμε πράξη σε πολλές περιπτώσεις. Mm. Από την περίπτωση της Ξάνθης μέχρι την περίπτωση, όπως λέτε, του Πόρου, η οποία δεν είναι ένα lockdown, είναι κάποια αυστηρότερα μέτρα. Για την Αττική επίσης έχουμε πάρει αυστηρά μέτρα, αρχής γενομένης από σήμερα. Mm. Θα δούμε πώς αποτελούν αυτά τα μέτρα. Αν χρειαστεί να πάρουμε κάτι παραπάνω, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών, θα το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να αποτινάξουμε τη χαλάρωση η οποία υπήρξε το προηγούμενο διάστημα. Αν αυτό το καταφέρουμε, τότε δεν χρειάζεται περισσότερα μέτρα, αλλά εφαρμογή των υφιστάμενων. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα κρούσματα, επειδή έχουν σαν μέσο όρο ηλικίας πολύ χαμηλότερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει πριν, ενδεικτικό είναι ότι ήδη είμαστε αυτή τη στιγμή, μετά από τόσους μήνες πανδημίας, οι 5 στους 10 φορείς, τα 5 στα 10 κρούσματα να είναι κάτω της ηλικίας των 40 ετών, που δείχνει ακριβώς τη χαλάρωση μέσα στους μήνες του καλοκαιριού τη συμπεριφορά του καθενός και της καθεμίας από εμάς. Και αυτά τα κρούσματα όμως δεν μεταφράστηκαν σε υψηλότερο αριθμό εισαγωγών σε ΜΕΘ ή διασωληνωμένων. Να δούμε αν θα χρειαστεί να ληφθούν και νέα μέτρα. Στο μεταξύ, νέο διαφημιστικό σποτ που στοχεύει ξεκάθαρα στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη διασπορά του κορονοϊού, ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα κυρίως στους νέους, τονίζοντας πως μπορεί για λίγο να ψήφισαν τα μέτρα προστασίας και να ξέχασαν τον κορονοϊό. Τώρα όμως πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Μπορεί να βρέθηκες αυτό το καλοκαίρι σε πάρτι και να αγνώρισες τα μέτρα προστασίας, να αμφισβήτησες τους κινδύνους, να ξέχασες τον κορονοϊό. Επιστρέφοντας στο σπίτι σου, να αγκάλιασες τη μητέρα σου, να πήρες το λεωφορείο χωρίς να φορέσεις μάσκα, να είδες φίλους που γύρισαν κι αυτοί από διακοπές, γιατί δεν ήξερες πως στο πάρτι υπήρχε κρούσμα. Δεν ξέρεις πως μπορεί να είσαι φορέας χωρίς συμπτώματα. Και δεν φαντάστηκες πως θα κολλήσεις τους γονείς σου. Δεν σκέφτηκες πως οι γονείς των φίλων σου θα μπουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πως ίσως πληρώσουν το απόλυτο τίμημα. Δεν ήθελες εσύ να βάλεις σε κίνδυνο κανέναν. Κάνε λοιπόν έστω τώρα τη διαφορά.
Μη γίνεις υπεύθυνος για το επόμενο κρούσμα, για την επόμενη εισαγωγή σε νοσοκομείο. Μετά την επιστροφή, προσέχουμε διπλά. Φοράμε μάσκα παντού, κρατάμε αποστάσεις, μένουμε μακριά από ευπαθείς ομάδες και σταματάμε εδώ τη διασπορά. Μοιραζόμαστε αναμνήσεις, όχι τον ιό. Ακούσαμε λοιπόν τι ανέφερε και στο σποτ αυτό με αφορμή την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Το χειρίστηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και την τηλεδιάσκεψη σήμερα. Αν χρειαστεί θα ληφθούν και περαιτέρω μέτρα. Θα έρθουμε όμως, γιατί μιλάμε για μέτρα, στο οικονομικό του πράγματος. Έχουμε επιπτώσεις και πρέπει να γίνει κάτι για την ανάσχεση αυτών. Οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία. Καλησπέριζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, τον κύριο Φώτη Κουρμούση. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρμούση. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά να είναι και να δούμε πόσα θα αντέξουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, επειδή περιμένουμε νέα μέτρα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το γέφυρα. Θα μιλήσουμε για το πώς πάει, έχουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε και ένα δεύτερο γέφυρα από ό,τι φαίνεται. Είναι νωρίς ακόμα για να το ξέρουμε. Μακάρι να το αποφύγουμε, γιατί όλα τα πράγματα θα έχουν πάει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή όμως όποιος έχει πρόβλημα με τον κορονοϊό, εννοούμε οικονομικό πρόβλημα, μπορεί να κάνει έτσι στο πρόγραμμα γέφυρα. Πώς πηγαίνει αυτό, κύριε Κουρμούση, και να πούμε ότι αφορά σε πάρα πολύ κόσμο που έχει πληγεί με διάφορους τρόπους από τον κορονοϊό. Σωστά, μέχρι στιγμής έχουν σε αυτές τις τελευταίες 15 μέρες έχουν γίνει πάνω από 30.000 αιτήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι όσοι έχουν πάθει κάποια οικονομική ζημιά από τον κορονοϊό μπορούν να κάνουν την αίτησή τους. Είτε έχουν πάθει οι ίδιοι η οικονομική ζημιά, είτε έχει πάθει η ζημιά κάποιο συγγενικό τους μέλος. Α, έχει ανοίξει κάποιο διαδικασία. Εξαρτώμενο μέλος. Δηλαδή είτε οι ίδιοι, είτε ο σύζυγος, είτε τα παιδιά τους. Ναι. Κύριε Κουρμούση, πιστεύετε ότι καταρχήν είναι ένα πολύ δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο αυτό και βοηθάει τον κόσμο. Αυτό το πράγμα και σας αξίζουν συγχαρητήρια, να το πούμε αυτό το θέμα. Αλλά πιστεύετε ότι η ενημέρωση του κόσμου είναι σωστή προκειμένου να κάνει την αίτηση? Και το λέω αυτό γιατί σήμερα σε μια εκπομπή του Νίκου Τσαμοήλη, την οποία τη μεταδώσαμε κι εμείς, είδαμε κάποιες κάρτες, κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε κανένας. Δηλαδή, νομίζετε ότι. Εγώ τα είδα από το Σαμουήλη, δηλαδή από την εκπομπή του Νίκου Σαμουήλη. Δηλαδή, εκεί νομίζετε ότι ο κόσμος είναι κατερτισμένος, ξέρει ο κόσμος τι γίνεται? Διότι εκεί. Προφανώς. Να σας πω, διότι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου και ξεκίνησε αρχές Αυγούστου. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν έχει διαδοθεί. Ναι, μα δεν έχει πληροφορίες. Νομίζω τέλη Σεπτέμβρη λίγη αυτό. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι ο περισσότερος κόσμος μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα έρθει πίσω και θα αναζητήσει τις σχετικές πληροφορίες. Ναι, οι σχετικές πληροφορίες όμως νομίζω δεν χαθεί πολύ χρόνο. Τουλάχιστον και για το νομό σας, το επιμελητήριο ο κ. Ψυγκόρος, ο πρόεδρος, μας έχει καλέσει σε σχετική ενημερωτική εκδήλωση για να ενημερώσουμε όλους τους φορείς. Δικηγόρους, λογιστές, να σας πω κάτι. Έτσι ώστε να ενημερώσουν τον κόσμο, να μην χάσει κανείς αυτή την ευκαιρία. Να σας πω κάτι. Η εκδήλωση θα κάνει το επιμελητήριο, όπως και όλα τα επιμελητήρια. Νομίζω ότι είναι πολύ στενού κύκλου. Δεν νομίζω ότι βλέπω ευρύς ο κόσμος. Νομίζω από τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να έχετε φτιάξει μια διαφορετική καμπάνια. Και το λέω αυτό διότι και οι λογιστές τώρα έχουν φορτιστεί με τις φορολογικές δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, οι λογιστές που είναι πλέον αρμόδιοι ή όπως και κάποιοι άλλοι για να κάνουν αυτές τις αιτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνετε και αυτοί θα θέλουν να το αποφύγουν για να κλείσουν τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, τόσο οι λογιστές και οι δικηγόροι και όλοι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες, ρητά ο νόμος μέσα προβλέπει την αμοιβή για αυτή την εργασία. Που σημαίνει ότι εφόσον επιθυμούν μπορούν να ασχοληθούν ενεργά. Τους έχουμε δώσει, έχουμε ετοιμάσει δηλαδή οδηγίες βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνουν. Είναι μόνο τρία βήματα που όχι, πολύ κάνουν, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά πολύ εύκολη. Αλλά ο κόσμος. Με εικονίτες μπορεί να τα κατεβάσουν στην ιστοσελίδα μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι δύσκολο σαν διαδικασία, ούτε χρονοβόρο. Είναι κάτι πολύ εύκολο και μπορεί να βοηθήσουν κάθε πολίτη ακόμα και τη στιγμή που του κάνουν τη φορολογική δήλωση. Με επιπλέον λίγο χρόνο παραπάνω, 2-3 λεπτά, μπορεί να του κάνουν και τη δήλωση για το πρόγραμμα γέφυρα. Εγώ πάντως σήμερα, εγώ δεν σας κρύβω σήμερα με το που είδα αυτό πράγμα που δεν ήξερα τα πολύ ωραία πράγματα τα οποία έχετε βάλει μέσα και ξαναλέω, σας αξίζω συγχαρητήρια και διαδικασία όλη, την είδα στο Σαμουήλ.
στην εκπομπή του Σομολίγη. Και όπως και πάρα πολλοί με πήραν τηλέφωνο, δεν ξέραν τι είναι. Δηλαδή το παρακολούθησαν με μεγάλη αγωνία και με μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και λέω ότι θα έπρεπε να έχει καλύτερη επικοινωνία. Έχετε δίκιο. Λόγω των θερινών διακοπών, ακόμα η ενημέρωση δεν είναι τόσο ευρεία. Θεωρούμε όμως ότι όσο έρχεται ο Σεπτέμβριος, η ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο, τόσο μέσω των πλητηρίων, όσο και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και οι τράπεζες, πρέπει να το πούμε αυτό, ακόμα και οι τράπεζες προωθούν αυτό το πρόγραμμα. Αν δείτε δηλαδή στις ιστοσελίδες τους, έχουν στείλει και SMS και email στο σύνολο των πελατών τους, που έχουν κόκκινα δάνεια τουλάχιστον ή στεγαστικά δάνεια. Είναι ένα πρόγραμμα δηλαδή που το έχουν αγκαλιάσει όλοι, πρώτη φορά συμβαίνει για ένα πρόγραμμα, βέβαια, και το προωθούν όσο μπορούν. Προφανώς και οι καλοκαιρινές διακοπές δεν έχουν ακόμα επιτρέψει τον κόσμο να ενημερωθεί. Το κρατάμε αυτό. Μακάρι λοιπόν να είναι μόνο αυτό το κομμάτι και τώρα που επιστρέφουμε σιγά σιγά να γίνουν και περισσότερα βήματα. Πολύ σωστά λέει και ο Νίκος ο Μπελογιάννης. Αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, κύριε Κουρμούς. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να δοθεί και παράταση, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Λίγη τέλος Σεπτεμβρίου. Έχει να κάνει και με εκείνα τα δάνεια που είναι υποθηκευμένη η πρώτη κατοικία, έτσι. Σωστό. Θα υπάρξουν άλλα εργαλεία για την ελάφρυνση όλων των πληγέντων, όλων των πληγέντων, σε όλους τους τομείς, κύριε Κουρμούση, στο εκείς μέλλον. Συγγνώμη, πώς είπατε. Θα υπάρξουν άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά για την ελάφρυνση όλων των πληγέντων εκεί με τα δάνεια. Βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πάντως σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήδη άκουγα προχτές. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, ναι, έχουν, ας το πούμε έτσι, προωθηθεί νέα προγράμματα μέσω των εκτακτών μέτρων του κορονοϊού, κυρίως χρηματοδοτούμενα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τα προγράμματα αυτά αφορούν, ας πούμε, ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Το ένα πρόγραμμα έχει δηλαδή επιδοτούμενο επιτόκιο, άρα μπορείς να πάρεις ένα δάνειο με χαμηλό επιτόκιο, και το άλλο αφορά επιδοτούμενη, ας το πούμε, εξασφάλιση. Να πάρεις δηλαδή ένα δάνειο και να σου ζητήσουν οι τράπεζες πρώτερη εξασφάλιση. Και αυτό των προγραμμάτων λοιπόν, χιλιάδες επιχειρήσεις, ναι, έχουν ήδη λάβει μιας μορφής, ας πούμε, ευνοϊκής χρηματοδότησης. Αυτές που έχουν λάβει, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι πολύ λίγες. Γιατί οι προϋποθέσεις που ζητάνε οι τράπεζες σε μια κατάσταση, η οποία όλες οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί και από το θέμα των μνημονίων τόσα χρόνια, πολύ λίγοι έχουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν τα λεφτά. Και όπως και εδώ στο δελτίο μας και πει ο κύριος Γεωργιάδης, αν δεν δώσουν οι τράπεζες τα λεφτά θα τα πάρω, δεν τον άκουσε κανένας ο Υπουργός Ανάπτυξης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, ιδιαίτερα στα δάνεια αυτά. Νομίζω θα πρέπει να το ψάξετε περισσότερο αυτό το θέμα. Γιατί όλοι έχουν πληγεί. Άκουσα και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθηνών, προχθές στην Ερτένα την Κυριακή, που είπε ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν κάτι που είναι τουλάχιστον 50% κάτω. Δεν λέμε εκτός από τα 2-3 σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα. Μέχρι και η έκθεση Θεσσαλονίκης χάνει 50 δισεκατομμύρια, χάνει η Θεσσαλονίκη από την έκθεση που λύγει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εδώ επικρατεί τώρα, θα επικρατήσει χάος μέχρι τα Χριστούγεννα. Εντάξει, γι' αυτό η πολιτεία εισάγει τέτοια νέα προγράμματα έκτακτα, είτε επιδοτήσεων, όπως είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, όπου ουσιαστικά η πολιτεία δίνει τα χρήματα και δεν τα ζητάει πίσω. Για πρώτη είτε, φορά, για πρώτη φορά. Δηλαδή, αυτό το δανεισμό. Ναι, για πρώτη φορά είναι αυτό. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας, είναι κάτι πιο δύσκολο να πάρεις το δάνειο, γιατί πρέπει να πείσεις και την τράπεζα να σου δώσει τα χρήματά της. Διότι το κράτος δίνει ένα μέρος των χρημάτων, αλλά και ένα μέρος των χρημάτων είναι χρήματα της τράπεζας. Ναι. Και για να σου τα δώσει, προφανώς πρέπει να πιστεί. Άρα εκεί χρειάζεται μια παραπάνω, ας πούμε, διαδικασία με επιχειρηματικά πλάνα κλπ. Υπάρχει κάτι που να εξετάζετε ήδη, κύριε Κουρμούση? Είχαμε την πληροφορία αυτή αναφορικά με ένα δεύτερο γέφυρα, όπως σας ρώτησε και ο Νίκος Μπελογιάννης. Κάτι πιο συγκεκριμένο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Είναι και πολλά τα χρήματα που έχουν έρθει και από την Ευρώπη. Κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε να ανακουφίσει τους ανθρώπους αυτούς, επιχειρηματίες και όχι μόνο? Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας μπροστά. Είναι σε πρώτη φάση για το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Για να βοηθήσουμε τους πολίτες έγιναν δύο πράγματα. Το ένα είναι η αναστολή πληρωμών, δηλαδή ψηφίστηκε νόμος όπου όλοι όσοι είχαν δάνειο, ειδικά πρώτης κατοικίας, έγινε αναστολή πληρωμών, άρα δεν χρειάζεται να πληρώσουν, άρα κερδίζουν χρόνο
Προφανώς κάποια στιγμή αυτή η αναστολή πληρωμών θα σταματήσει. Είναι στους περισσότερους προς το τέλη του έτους. Άρα θα κληθούν να πληρώσουν, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο δεύτερο κύμα και αρχίζουμε να επανερχόμαστε. Και γι' αυτό λοιπόν έχει το πρόγραμμα Γέφυρα να τους δώσει αυτή την οικονομική ενίσχυση για να βοηθηθούν για το επόμενο ένα έτος. Δηλαδή, αν κάποιος ξεκινήσει να παίρνει την επιδότηση από τον Ιανουάριο, τότε φαντάζεσαι θα φτάσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει βέβαια να παίρνει την επιδότηση και από τον Οκτώβριο. Αν τώρα έρθει κάποιο δεύτερο κύμα της πανδημίας, προφανώς και θα αναπροσαρμόσουμε όλοι τα πλάνα μας και τα μέτρα για να καλύψουμε όλους όσους έχουν ανάγκη. Δεν μπορώ όμως από τώρα να σας πω τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Γιατί το δεύτερο κύμα της πανδημίας μοιάζει να είναι ήδη εδώ, δυστυχώς. Να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θέλει και ο Νίκος Μπελογιάννης κάτι αναφορικά με αυτό, πώς πηγαίνουν και τα άλλα ζητήματα που διαχειρίζεστε, όπως το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της ρύθμισης οφειλών. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα νέο εξοδικαστικό, ας το πούμε έτσι, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δεύτερη ευκαιρία, όπου με ένα νέο νόμο που θα ισχύσει από 1η-1η του 2021 θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη ή επιχείρηση να ρυθμίσει όλα του τα χρήματα τόσο προς τράπεζες όσο και προς δημόσιο και να έχει μια συνολική ρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτής λοιπόν της ρύθμισης θα υπάρχει πάλι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορεί κάποιος να ρυθμίσει όλα του τα χρέη. Να είναι προς όφελος των οφειλετών είναι το ζήτημα, ναι, γιατί αυτό, τόσα χρόνια ναι, βλέπουμε τις τράπεζες να κερδίζουν από αυτά. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των οφειλετών, των τραπεζών, του δημοσίου. Είναι δηλαδή πολλοί οι πιστωτές. Σκεφτείτε ότι ένας μέσος οφειλέτης, όπως το ζούμε εμείς δηλαδή στην ειδική γραμματεία, από αυτούς που προσέρχονται, χρωστάει σε 2 με 3 τράπεζες κατά μέσο όρο. Έχει δηλαδή ένα στεγαστικό δάνειο, έχει 2-3 κάρτες. Χρωστάει στην εφορία, στο ΝΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ, σε 2-3 άλλους προμηθευτές και δεν μετρώκει τι χρωστάει σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, γείτονες, ακοινόχρηστα, καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν είναι μια δύσκολη άσκηση να λυθεί συνολικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο το χρέος προς την τράπεζα, παρότι σε πολλές περιπτώσεις το χρέος προς την τράπεζα είναι, ας πούμε, το μεγάλο χρέος. Άρα πρέπει να το δούμε κάπως μπορούν να ικανοποιηθεί αυτή η άσκηση, ας το πούμε έτσι, με όλους τους πιστωτές. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Κουρμούση, και ήσασταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση και έχετε διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η δική σας εκτίμηση για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, ποια είναι, διαχειρίζεστε αυτό το κομμάτι του ιδιωτικού χρέους? Θα είναι πραγματικά έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα ένας δύσκολος οικονομικά χειμώνας και ίσως και η συνέχεια? Πολύ δύσκολο. Όταν έχουμε μείωση εισοδημάτων, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει δυσκολία και από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι όσοι έχουν χρέη, είτε με σκοπό να αποφύγουν χρέη, να προβούν γρήγορα, να κάνουν κάθε φορά μια έκθεση σε όσους χρωστούν και να ρυθμίζουν τα χρέη τους σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, τα κάθε ρύθμιση σε δόσεις. Αυτή τη στιγμή η εφορία παρέχει έως 24 δόσεις και σε κάποιες περιπτώσεις και έως 48 δόσεις. Άρα λοιπόν η δική μας συμβουλή είναι με τα οικονομικά δεδομένα που έχουν να κάνουν μια αίτηση είτε στην εφορία είτε στην τράπεζα, να πούν αυτά τα δεδομένα μου, να πάρουν κάποιες ρυθμίσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους δύσκολους μήνους που έρχονται μπροστά. Σιγά 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 και με τα χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομία θα ανακάμψει και προφανώς τότε θα αρχίσουν όλοι να επιστρέφουν σε μια κανονικότητα. Πάντως εγώ να πω για να κλείσουμε, μας τιμάει να ζήσετε, γιατί ξέρουμε ότι παντρεύεστε μια πολύ καλή κοπέλα από την Καλαμάτα, από μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Και τιμάτε και την Καλαμάτα με αυτόν τον τρόπο και θα σας έχουμε και συνέχεια εδώ, πιστεύω. Είναι τιμή μας και να ζήσετε ολόψυχα. Να κλείσουμε και λίγο πιο προσωπικά. Να κλείσουμε και όπως ευχάριστα. Γιατί υπάρχουν και τα ευχάριστα με στη ζωή, ευτυχώς. Να είστε καλά. Okay, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να πάμε και όλα καλά και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι. Όπως σε όλους μας. Να είστε καλά. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύσκολος χειμώνας, όπως είπες. Πολύ δύσκολος που με διόρθωσες. Θα δούμε τι θα γίνει.
Να μείνουμε εμείς στο θέμα και να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στο βασικό πυλώνα της στήριξης της οικονομίας της χώρας, τον τουρισμό. Η κατάσταση φέτος οριακή, με μοναδική ανάσα το τριήμερο του 15 Αύγουστου που μόλις πέρασε, το οποίο προφανώς και δεν αρκεί. Θάρρος στους επαγγελματίες σε μια χρονιά που δοκιμάζεται λόγω κορονοϊού έδωσε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Η αυξητική τουριστική ροή, ωστόσο, μετουσιώνεται σε επισκέπτες λίγων ημερών και δεν είναι αρκετή ώστε μόνον αυτός ο μήνας να σώσει την κατάσταση. Καμία σχέση δεν έχει ο Αύγουστος, ο φετινός που μιλάμε λόγω της κατάστασης που ζούμε, με τον περσινό Αύγουστο. Η κίνηση από τις αρχές του Αυγούστου ήταν σχεδόν καλή. Την εβδομάδα του 15 Αυγούστου κύλησε ομαλά. Οι κρατήσεις ήταν σε γενικές γραμμές, ήταν καλά θα έλεγα, οι πληρότητες ήταν εντάξει. Ίσως άγγιξαν κάποιες μέρες το 100%, υπήρχε πληρότητα στα καταλήματα, αλλά όμως ήταν λίγες ημέρες της πληρότητας που λέμε ότι το 100%. Και βέβαια να αναλογιστούμε και ότι οι χώρες οι οποίες είναι οι κόκκινες χώρες που λέμε και δεν ήρθαν πελάτες από προς Ελλάδα, χάσαμε και από εκεί τον τουρισμό. Ήταν ουσιαστικά ένα ευχάριστο διάλειμμα μετά από μια περίοδο από έναν πολύ κακό Ιούνιο και έναν πολύ μέτριο Ιούλιο. Ουσιαστικά αυτή η περίοδος έδωσε στα ξενοδοχεία μια νότα αισιοδοξίας και βέβαια τους έδωσε την απαραίτητη δύναμη ώστε να μπορέσουν να στοχεύσουν στο επόμενο 15ήμερο, να προσπαθήσουμε ώστε να κλείσει αυτός ο μήνας ο Αύγουστος με ένα ικανοποιητικό ποσοστό πληρότητας. Όμως ένας μήνας δεν θρέφει τους υπόλοιπους 11. Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και στη Μεσσηνία είχε τις επιπτώσεις της στην τουριστική αγορά σε έναν κατά τα άλλα θετικό Αύγουστο. Παίξανε ρόλο, είχαμε ακυρώσεις αλλά και δεν μείναμε άδειοι. Είναι άλλοι πιο τολμηροί και πιο διαφορετικοί σαν χαρακτήρες που τα κλείσαμε πάλι. Συνέχεια γίνονται αυξομοιώσεις, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε τον Αύγουστο να πάρουμε ένα μεροκάματο, το οποίο βεβαίως δεν φτάνει. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ελπίζουν πως η καλή εικόνα του Αυγούστου θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο. Κρατούν ωστόσο μικρό καλάθι. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία αναφορικά με τον Σεπτέμβριο, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι το ίδιο δυνατός όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Απουσιάζουν δυστυχώς οι συνεδριακές εκδηλώσεις λόγω των μέτρων καταπολέμησης του COVID. Απουσιάζουν κάποια εταιρικά event που ήταν συνυφασμένα με αυτή την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Και αυτό μας προβληματίζει ουσιαστικά για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό τον μήνα, τον Σεπτέμβριο, και να κινηθούμε πλέον προς τη χειμερινή περίοδο. Οι δυσκολίες πιστεύω θα ξεκινήσουν από τις 20 Αυγούστου και μετά. Υπάρχουν κάποια τηλέφωνα για τις ημέρες του Αυγούστου που έχουν απομείνει, βέβαια είναι πολύ ελάχιστα, οι κρατήσεις είναι ελάχιστες. Η κατάσταση σίγουρα είναι δυσίωνη και σίγουρα είναι δύσκολη, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, όπου σίγουρα το άνοιγμα των σχολείων, οι εκδρομίες λιγοστεύουν. Θα δούμε πώς θα πάει και η κατάσταση που ζούμε. Πιστεύουμε όμως να πάνε όλα καλά. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όντας επιφυλακτικοί για όσα θα φέρει ο Σεπτέμβριος και εν όψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα, οι επαγγελματίες του τουρισμού προσμένουν σε περισσότερα μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Δεν θα γίνει τίποτα εάν δεν βρεθεί λύση με το οικονομικό. Αναμένουμε μέσα στα τέλη του μηνός αυτού να ανακοινωθεί η παράταση των μέτρων ενίσχυσης και στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Και βέβαια είμαστε σε αναμονή και κάποιων καινούργιων μέτρων που θα έρθουν ουσιαστικά σαν ομπρέλα για να αγκαλιάσουν ειδικά τους εποχιακούς συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να εργαστούν. Πραγματικά αναμένεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνικό τουρισμό. Η πολιτεία σίγουρα πρέπει να μας στηρίξει όλους, όχι μόνο τον κλάδο του τουρισμού. Θα πρέπει να θα δώσει μέτρα για τους επαγγελματίες, για να μπορέσουμε όλοι να επιζήσουμε. Όλοι πιστεύουν και περιμένουν την επιστρεπτή από καταβολή να πάρουν 5, 10, 1000, 20, δεν ξέρω πόσο μπορούν να πάρουν, για να μπορέσουν να τη βγάλουν τώρα. Μετά θα είναι δύσκολο να επιστραφεί και αυτή. Θυμηθείτε αυτά που σας λέω. Εμείς ακούμε τον πόνο και σε λίγο θα ακούμε και το κλάμα του κόσμου. Θα το δείτε.
Αυτά λοιπόν τα αυτονόητα. Δυστυχώς τα λέγαμε και με τον κύριο Κουρμούς. Μακάρι να υπάρξουν όλα αυτά που πρέπει στην πορεία για τη στήριξη των ανθρώπων αυτών και όχι μόνο όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τουρισμό δηλαδή. Και να έρθουμε στο αστυνομικό μας δελτίο με μία είδηση που προκαλεί αίσθηση για μία ακόμη φορά στη Μεσσηνία και ειδικότερα στην πόλη της Καλαμάτας. Ο λόγος για την παραβατικότητα των τσιγκάνων που μοιάζει να έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το τελευταίο περιστατικό μάλιστα που σημειώθηκε σε κατάστημα κοντά στο νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας δείχνει πως μεταξύ άλλων πολλοί από αυτούς έχουν κυριολεκτικά αποθρασινθεί τελείως. Κάνουν ό,τι θέλουν. Ασυδοσία. Αυτή είναι η μόνη ίσως λέξη που μπορεί να περιγράψει ανάγλυφα την οριακή κατάσταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας και ειδικά της Καλαμάτας με τους τσιγκάνους, οι οποίοι δρούν ανεξέλεγκτοι. Ένα από τα τελευταία περιστατικά που προκάλεσε αίσθηση ήταν αυτό έξω από το νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Μια ομάδα τσιγκάνων μπήκε σε κατάστημα, πήρε έναν μεγάλο αριθμό μπουκαλιών μπύρας και έφυγε με θράσους χωρίς να πληρώσει. Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε πιθανότατα επειδή κάποιος έχασε κάποιο έγγραφο και χωρίς λόγο, με περισσό θράσος, κρατώντας σιδηρόβεργες και δοκάρια με καρφιά, χτύπησαν τον αδερφό του ιδιοκτήτη που του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Το περιστατικό σε κατάστημα εδώ κοντά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας ήταν ένα από τα πολλά. Ο προβληματισμός τόσο των επαγγελματιών όσο και όλων όσοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή κάτι περισσότερο από έντονος αφού όπως επισημαίνουν η κατάσταση με τους τσιγκάνους έχει ξεφύγει. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως χρειάστηκε να γίνουν ράματα στο κεφάλι στον αδερφό του ιδιοκτήτη. Ανεξέλεγκτη. Έρχεται εδώ πέρα, έρχονται. Σόγγι και καλά να πάρουν μπύρες ή κάτι χωρίς λεφτά να μου. Φθήνω πρέπει να σταματήσει. Και στην Αθήνα που μένω εγώ το ίδιο πράγμα. Η κατάσταση για μία ακόμη φορά εκτός ελέγχου. Ο προβληματισμός έντονος με τους περίοικους να ζητούν το αυτονόητο. Πολλά πρέπει να γίνουν από την αστυνομία πρώτα. Καλά στην αστυνομία και έρχεται μετά από μία ώρα. Να κάνει η αστυνομία πια. Τι να κάνει η αστυνομία. Δεν μπορεί να κάνει η αστυνομία για τίποτα σε αυτό. Να τους φυλάει από πίσω. Είναι χιλιάδες από αυτούς. Πρέπει να βγει κάποιος νόμος για τους Ρωμά. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα, ειδικά εδώ πέρα στο νοσοκομείο γίνεται χαμός. Βέβαια παντού είναι αυτό. Αλλά εδώ στο νοσοκομείο τώρα που έρχομαι εγώ συχνά. Το ίδιο πράγμα. Όπως είναι παντρωμένοι, είναι πουθενά μαντρωμένοι, να κάθονται να τους ελέγχουν εκεί πέρα. Μόλις βγαίνουν και μπαίνουν. Σε αυτοί είναι τόσο πολλοί και ελέγχους να τους κάνεις που γυρνάνε με ούτε άδειες, ούτε τίποτα που δεν έχουν, που πουλάνε εδώ και θε. Χειρότερα γίνονται μετά. Να μείνουμε εμείς στο θέμα, που είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για ολόκληρη τη Μεσσηνία, ειδικά για την πόλη αλλά και τα χωριά της Καλαμάτας και να συνδεθούμε σε μια ζωντανή σύνδεση λοιπόν με την πλατεία της Καλαμάτας εκεί όπου είναι ο πρόεδρος της κοινότητας της Καλαμάτας αλλά και πρόεδρος επίσης της Ένωσης των Προέδρων των Κοινοτήτων του Νομού Μεσσηνίας, εκπρόσωπος δηλαδή όλων των κοινοτήτων του Ρωμού με λίγα λόγια και απλά, ο Παναγιώτης Λύρας. Καλησπέρα κύριε Λύρα. Καλησπέρα κυρία Αναγνωστοπούλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πω και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή, σας η αλήθεια είναι. Πολύ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας πρώτο, αναφορικά με ένα από τα πολλά περιστατικά που βλέπουμε, συμβαίνουν και στη Μεσσήνη, συμβαίνουν σε πολλά χωριά της Καλαμάτας. Αυτό τώρα αγγίζει την περιοχή, την πόλη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι και αυξανόμενο, εκτός από ανησυχητικό. Και όπως είχαμε πει στην τελευταία επιστολή μας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, το ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, τώρα πρέπει να του πούμε ότι το ποτήρι ξεχύλισε. Την ώρα δηλαδή μιας τουριστικής κίνησης σε ικανοποιητικές γραμμές όσον αφορά την περιοχή μας, αλλά και σε μια κατάσταση σοκ που ζούμε όλοι μας όσον αφορά το COVID, ακριβώς απέναντι από τα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, συνέβη ένα περιστατικό το οποίο όλους μας προβληματίζει και όλους μας κάνει να αγανακτούμε. Πολύ δε περισσότερο στις περιοχές που, όπως είπατε και εσείς, είναι ήδη εκτός κέντρου, που σημαίνει δηλαδή με μικρότερη αστυνόμευση, με μικρότερη προσοχή
από το κέντρο, τέλος πάντων, όπως έχουμε εδώ, και μάλιστα με σοκαριστικό τρόπο, θα έλεγα με αστυνομικών ταινιών, έτσι, τα τρίκ και τα κόλπα που χρησιμοποιούν. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμείς ανησυχούμε ως κοινότητες, διότι βλέπουμε περιστατικά τα οποία, ενώ στην αρχή ήταν διάσπαρτα, πλέον είναι με κάποιο τρόπο σχεδιασμένα από τους πρωταγωνιστές τους, τους διαρρήκτες και τους ληστές. Φτάνει μόνο να θυμηθούμε ότι πριν από λίγο καιρό, πρόεδρος εδώ της περιοχής μας, την ώρα που συνεδρίαζε στο τοπικό του συμβούλιο, εισέβαλαν οι ληστές μέσα στο σπίτι του και του αφαίρεσαν τα πολύτιμα πράγματα που είχε. Και μια σειρά άλλων γεγονότων που πραγματικά μας κάνουν και τρομοκρατούμαστε. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι σε μια περιοχή που όλοι προσδοκούμε κάτι περισσότερο όσον αφορά τον τουρισμό, έχουμε έναν αγροτικό τομέα που ακόμα παραμένει ζωντανός με όποια προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν και εντοπισμένες κλοπές πλέον σε αγροτικά μηχανήματα που αυτά δυσχεραίνουν την παραγωγή, προβληματίζουν τους συμπατριώτες μας και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει πολύ σύντομα να υπάρξει ένα σχέδιο από την ελληνική αστυνομία αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών, δηλαδή της λεγόμενης μικρής παραβατικότητας. Γιατί είναι σημαντική και αυτή η πόλη. Πολύ σωστά επισημαίνετε. Είναι και αυτή σημαντική. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Έχει να κάνει με την παραγωγή και που καταλαβαίνουμε ότι χάνουν από το εισόδημά τους. Αλλά είναι και το ζήτημα της ακεραιότητας. Τώρα μπήκαν στο κατάστημα του ανθρώπου εκεί, πήραν ό,τι ήθελαν, δεν πλήρωσαν, δεν τους μιλάει κανείς. Είναι συχνό αυτό το φαινόμενο. Επέστρεψαν, κάτι έχασαν και γύρισαν οπλισμένοι. Καδρόνια, σιδηρόβεργες, είχαν καρφιά. Ακριβώς. Είδαμε τον άνθρωπο, δεν θέλουν γιατί φοβούνται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μιλήσουν. Δεν ήθελαν ούτε πλάνα να τραβήξουμε τίποτε γιατί φοβούνταν. Τον είδαμε τον άνθρωπο με κάτι ράματα από πάνω μέχρι κάτω στο κεφάλι. Θα μπορούσε να έχει πάθει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και μιλήσατε πριν για τον κύριο Χρυσοχοίδη που ήρθε και τα είδε και απήλθε. Και τα ξέρει από όταν ήταν ξανά με άλλη κυβέρνηση υπουργός και άλλοι υπουργοί κατά καιρούς και ξανά και ξανά. Αλλά μέχρι εκεί λόγια και τίποτα άλλο, κύριε Λύρα. Άρα η δική μας φωνή ενώνεται με τους συνδημότες μας και τους συμπολίτες μας που ζητούν άμεσα μέτρα όσον αφορά και αυτή την πλευρά της ζωής. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όντως δύσκολες ομάδες συμπατριωτών μας με ειδικά θέματα θα πρέπει με ειδικό τρόπο να αντιμετωπίζονται. Εγώ θέλω να κάνω τρία καλέσματα διαφορετικά. Δηλαδή το ένα, όντως να απευθυνθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που υπέγραψε ο Δήμος Καλαμάτας ένα μνημόνιο συνεργασίας, να επισπευθούν οι διαδικασίες, να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές και όποιες άλλες δυσκολίες υπάρχουν και να φτιαχτεί αυτό το συντονιστικό κέντρο. Το δεύτερο κάλεσμα είναι στους βουλευτές του νομού μας. Θα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Είναι όλοι ευαίσθητοι, δεν παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι όλοι κινούνται ανάμεσά μας, καταγράφουν, βλέπουν τα προβλήματα διαζώσεις, να πάρουν πρωτοβουλίες άμεσες. Και η τρίτη παρότρινση αφορά την περιφερειακή αλλά και την τοπική δημοτική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένους χώρους να τους φωτίσουμε ακόμα περισσότερο, διότι όπου μπαίνει φως μειώνεται, εν πάση περιπτώσει, η όποια παραβατικότητα. Και το τελευταίο είναι αυτό που ωραία και σωστά επισημάνατε, να ενισχύσουμε τους συνδημότες μας ώστε τη μικρή ή τη μεγαλύτερη παραβατικότητα να πάνε να την καταγγείλουν. Θα πρέπει να βγάλουμε τη δυσκολία που υπάρχει, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε όλοι μας τι προβλήματα υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά και αυτοί θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να πάνε να καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα, διότι όταν τα καταγγέλεις υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος τρόπος, κάποια λύση. Ξέρω, είναι σύνθετο το θέμα. Από αυτό μοιάζει να απέχουμε πολύ, κύριε Λύρα, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε να κάνετε κάτι, γιατί καλώς απευθύνετε αυτά τα καλέσματα και τους καλείτε να κάνουν το αυτονόητο, που δεν έχουν κάνει πολλά χρόνια τώρα. Διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις, για να τα λέμε όσο έχουν τα πράγματα. Σκέφτεστε να κάνετε και κάτι πιο δραστικό ενδεχομένως? Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες και εμείς δεν είμαστε μηδενιστές της ζωής. Καλά, εγώ δεν τις βλέπω στον βαθμό που θα ήθελαν οι πολίτες τουλάχιστον. Για να είμαι ειλικρινής. Όχι, να κτίσουμε μια πραγματικότητα. Να κτίσουμε μια πραγματικότητα. Αυτό είναι το χρέος μας και γι' αυτό έχουμε εμπλακεί στα κοινά.
Και αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει και εμείς ως πρόεδροι, που είμαστε η πιο άμεση φωνή των συνδημοτών μας, να την ενώσουμε και να πάμε στα επόμενα βήματά μας. Προφανώς μπορεί να μην έφταναν μόνο τα δελτία τύπου και οι καταγγελίες, να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Προφανώς στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει συνεννόηση και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ώστε να συντονίσουμε τα βήματά μας, αλλά θερμή παράκληση η ελληνική αστυνομία, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα που ακόμα υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον στην περιοχή και προσεχώς υπάρχει και αγροτικό ενδιαφέρον, να εκπονήσει ίδια μικρά σχέδια σε μικρές κοινότητες και στις γειτονιές προφανώς της πόλης μας, που εκεί δύσκολα γίνεται κάποια αστυνόμευση ή πιο αραιά, ώστε εκεί με πιο άμεσο τρόπο να δράσουν αποτελεσματικότερα για την προστασία και την ασφάλεια των συνδημοτών μας. Μακάρι να δούμε να γίνονται αυτονόητα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω και καλή δύναμη, κύριε Λύρα. Και την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να έχουμε κάτι έτσι πιο χειροπιαστό να μας έχουν πει τουλάχιστον ή να κάνουν. Να είστε καλά. Ευχόμαστε και θα το επιδιώξουμε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να δούμε κάτι διαφορετικό εμείς τώρα. Δύσκολη χρονιά που έρχεται σε πολλά επίπεδα. Να έρθουμε σε μια θλιβερή επέτειο, καθώς χθες συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από το θάνατο του καλαματιανού στρατιώτη Ευάγγελου Ζαχαρέα κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 46 χρόνια μετά, ο αδελφός του ζητά απαντήσεις, γιατί δεν έχει παραλάβει ακόμη τα οστά του δικού του ανθρώπου, προκειμένου να τους αποδώσει τις τιμές που του πρέπουν. Στα 46 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον άδικο χαμό ενός από τους αρκετούς καλαματιανούς που υπηρέτησαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έμελε να αφήσουν εκεί την τελευταία τους πνοή κατά την τουρκική εισβολή που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου του 1974, 5 ημέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 46 χρόνια μετά, ο αδελφός του Ευάγγελου Ζαχαρέα, στρατιώτη διαβιβαστή στην ένδοξη ΕΛΔΙΚ, ζητά απλώς το αυτονόητο. 46 χρόνια περιμένω τα οστά του αδερφού μου. Δεν το λέω καταγγελτικά, το λέω ενημερωτικά. Σαν αδερφός, οι γονείς μου έχουν φύγει από τη ζωή, περιμένω τα οστά του αδερφού μου. Δεν έχω να καταγγείλω κάποιον, αλλά αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. 46 χρόνια για να το αυτοποιηθούν 50 οικογένειες, 50 οστά έχουμε ακόμα για να τακτοποιηθούν. 50 οστά. Και ταλαιπωρούμαστε 46 χρόνια. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ήτανε στο ύψωμα Β και δίπλα στο λόχο Σταυριανάκου που όρμησε πάνω στο τάνξ με το πιστόλι του να σκοτώσει τον πολυβολητή και τον κόψανε στη μέση. Και από τους δύο αυτούς λόχους γλίτωσαν σύνολο 5 άτομα. Τα παιδιά πέσανε ευρωϊκά. Έπρεπε τιμή Σένεκεν να σεβαστούν τις οικογένειες και να μας έχουν φέρει τα οστά τους. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Η απάντηση όλα αυτά τα χρόνια ίδια και πληγώνει. Πάμε κάθε καλοκαίρι στην Κύπρο, και ακούμε πάντα τα ίδια πράγματα. Ότι γίνονται ταυτοποίησεις, Εμένα και 50 ακόμα ηρώων δεν έχουν βρεθεί τα οστά τους με τις ταυτοποίησεις. Επίσης θέλω να πω κάτι. 32 οστά έχουν πάει στην Αμερική, διότι κάποιοι τους έριξαν καυστικό υγρό, δεν ξέρω γιατί, και είναι 3 χρόνια και δεν μπορούν να τους ταυτοποιήσουν. 32 οικογένειες δεν θα πάρουμε οστά. Και προφανώς κανένας από την ελληνική πολιτεία, την Καλαμάτα ειδικότερα, τον νομό, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, δεν θέλω πολιτικούς να εμπλέκονται στο θέμα μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό για να εμπλακούν πολιτικοί. Να λύσουν πρώτα τα θέματα βάσει συντάγματος, να γεννιούνται νέοι Έλληνες, να υπάρχει δουλειά, να υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν θα με βοηθήσουν να βρω τα οστά του αδερφού μου. Εγώ δεν κάνω προβολή του προβλήματός μου, ούτε βγαίνω στις τηλεοράσεις. Σαν ενεργός πολίτης μπορώ να πω για 10 θέματα. Για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, για το διάτριτο σύνταγμα. Αποφεύγω να βγαίνω. Δεν θέλω δημοσιότητα. Είναι ένα κράτος όπως το ελικόπτερο των ημείων, διάτριτο από σφαίρες, έτσι είναι και το σύνταγμα της χώρας, διάτριτο. Εγώ θέλω όσο ζω να μπορέσω να έρθουν τα οστά του αδερφού μου, να τα ενταφιάσω και να κάνω όπως κάνουν όλοι, να βάλω ένα λιβανάκι, να βάλω ένα καντιλάκι, γιατί πιστεύω θα ρεμίσει και αυτός και εγώ. Τα οστά του αδερφού μου είναι στην Κύπρο. Εκτός αν είναι από τα 32 οστά που πήγαν στην Αμερική και έχουν ραντιστεί με οξύ. Τώρα αυτοί που τα ράντισαν με οξύ έμειναν ατιμόρυτοι. Αλλά πάρα πολλά στην Κύπρο έμειναν ατιμόρυτα. Όπως όταν σταμάτησαν οι ελληνικές σοβίδες στις 1 το μεσημέρι, στις 16 Αυγούστου και βγήκαν τα τάγκς και έλειωσαν τα παιδιά,
πάλι και γι' αυτό κανείς δεν την έχει πληρώσει. Ιδιαίτερη σημασία είναι ο σχολιασμός του κυρίου Ζαχαρέα για την έντονη τουρκική προκλητικότητα που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό απέναντι στη χώρα μας. Μας θυμίζει οι μέρες του 1974, σαφώς. Ό,τι είχαν προγραμματίσει οι Τούρκοι 50 χρόνια πριν επέμβουν στην Κύπρο, το 46% του εδάφους της Κύπρου, το πήρανε. Οι Τούρκοι έχουν εξωτερική πολιτική. Προσχεδιάζουν και κάποια στιγμή τα σχέδιά τους γίνονται πραγματικότητα. Γι' αυτό σας λέω, ο Ερντογκάν τα έχει προσχεδιάσει όλα. Μας έπιασε στον ύπνο όταν έκανε τη συμφωνία με το Λίβανο για τα πετρέλα. Μας έπιασε στον ύπνο. Μυστήκαμε, αρχίσαμε μετά, τρέχαμε Ιταλία. Ούτε με την Κύπρο δεν έχουμε ΑΟΖ. Μα επιτρέπετε με την Κύπρο να μην έχει ΑΟΖ. Ο Ερντογκάν, πολλοί κάποιοι να παραξενευτούν αυτό που θα πω, έχει πολλά στη φαρέτρα του, πολλά βέλη. Πέρα σαν άνθρωπος τι είναι, σαν πολιτικός για τη χώρα του, λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Προφανώς αυτό το τελευταίο και είναι και εκείνες τις στιγμές που νομίζω ότι δεν έχεις λόγια και δεν μπορείς να σχολιάσεις πολλά. Τα είπε όλα ο κύριος Ζαχαρέας. Για να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα όπως αυτά που βλέπαμε στην αρχή του δελτίου μας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για μάσκες, αφού πλέον η χρήση της είναι υποχρεωτική στους περισσότερους χώρους. Υπάρχει μεγάλη προσφορά, καθώς έχει επανέλθει η παραγωγή και οι τιμές έχουν πέσει. Ο κόσμος δείχνει να συμμορφώνεται σταδιακά με τα νέα μέτρα της πολιτικής προστασίας, με τη μάσκα να έχει γίνει πλέον το απαραίτητο αξεσουάρ. Αυξημένη είναι η ζήτηση για μάσκες στα φαρμακεία το τελευταίο διάστημα λόγω των νέων μέτρων για τον κορονοϊό. Σαφώς και υπάρχει κάποιο θέμα, επανήλθε ουσιαστικά το πρόβλημα που υπήρχε, το ξέραμε άλλωστε. Θεωρώ ότι πλέον η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη από όλο τον κόσμο, όπου και αν πηγαίνει. Καταρχήν προστατεύει τον εαυτό του, αλλά προστατεύει και τους συνανθρώπους του. Είναι, ο ιός υπάρχει ακόμα, είναι εδώ, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, αυτό κάνουμε άλλωστε. Και αυτός μας οδηγεί, ουσιαστικά είναι δείκτης για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Ο κόσμος παρόλα αυτά έχει συμπεριφερθεί άψογα. Εμείς το φαρμακείο το βλέπουμε καθημερινά, έρχονται όλοι, φοράνε τις μάσκες τους. Και όχι μόνο εδώ, και γενικά από ό,τι ακούω και σε άλλες δουλειές και σε άλλα καταστήματα ή άλλα επαγγέλματα. Είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης πλέον η μάσκα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει ζήτηση και αν ναι, στη χειρουργική. Υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Δόξα στον Θεό, μάσκες υπάρχουν. Μπορεί ο καταναλωτής να βρει άνετα μάσκα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον. Οι τιμές έχουν εξομαλυνθεί, θα έλεγα, έχουν πέσει αρκετά. Καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε στην αρχή, γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα είναι μια φυσιολογική τιμή, μια κανονική μάσκα είναι στα 50 λεπτά, ξέρω εγώ, 60 λεπτά. Δεν είναι κάτι, πιστεύω, για τον καταναλωτή. Όπου και αν πηγαίνει πλέον είναι απαραίτητο μέσο. Υπάρχουν και οι φασμάτινες για κάποιον που θέλει να έχει μια μάσκα μόνιμη, να την πλένει, να την σιδερώνει και να την ξαναφοράει. Παρ' όλα αυτά είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος έχει συμβιβαστεί και ουσιαστικά παντού πρέπει να φοράει μάσκα. Ας το κρατήσουμε αυτό. Μακάρι λοιπόν να κάνουμε το αυτονόητο. Τώρα να γυρίσουμε στα υπόλοιπα θέματά μας, στα του πρωτογενούς τομέα. Η διασφάλιση μιας τιμής κοντά στα 2 ευρώ θα διασφαλίσει για τους παραγωγούς της ταφίδας ένα εισόδημα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό επεσήμαναν οι καλλιεργητές του άλλοτε μαύρου χρυσού για την Ηλία, αναφερόμενοι και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη συγκομιδή λόγω της έλλειψης των εργατικών χεριών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πανδημία του κορονοϊού. Η αγωνία για την διασφάλιση μιας καλής τιμής για τη σταφίδα είναι αυτή που έχει καταλάβει τους καλλιεργητές που βρίσκονται ήδη στα χωράφια τους για να μαζέψουν τον πολύτιμο καρπό. Κάτι που αναμένεται να αποσαφινιστεί τις προσεχείς ημέρες μετά από σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια Δικής Ελλάδος με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και των εκπροσώπων της Παναγιαλίου Ένωσης Συνεταιρισμών που διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη εξαγώγημη ποσότητα σταφίδας, μιας και οι αγορές του εξωτερικού παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής του άλλοτε μαύρου χρυσού για την Ηλία. Να πλησιάσουμε τα 2 ευρώ για να είμαστε λίγο καλά. Να είστε ικανοποιημένοι. Ναι. Εντάξει, κάπου εκεί. Καλή παραγωγή έχουμε, καλή ποιότητα. Mm-hmm. Από τη στιγμή στη στιγμή. Ακόμα είναι αρχή, έχουμε μέρος μπροστά μας. Θα δούμε τι θα γίνει. Για τιμή ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι για τιμή. Η αποκομιδή δηλαδή θα ολοκληρωθεί σε επόμενες 2 εβδομάδες. Μπορεί και παραπάνω. Πιάσει και Σεπτέμβρη. Δεν νομίζω. Μπορεί, μπορεί όχι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά η καλλιέργεια της ταφίδας. Η παραγωγή της είναι, πάντα μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, η παραγωγή της είναι αναμενόμενη και λίγο παραπάνω από την περσινή θα έλεγα. Έχει οριμάσει όπως θα έπρεπε, ανάλογα τα κομμάτια στις περιοχές.
η τιμή της σχετικά με πέρυσι θα είναι λίγο ανεβασμένη, οπότε περιμένουμε να πάρουμε τα λεφτά που έχουμε χαλάσει και να μας μείνουν τα έσοδα για όλη τη χρονιά. Εκείνο που τη φετινή περίοδο κάνει πιο αισιόδοξους παραγωγούς είναι το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν έως και σήμερα συνέβαλαν στην παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντος. Ναι, λιγάκι, γιατί τον πέρασμα πέτος. Λόγω του κορονοϊού δεν έρχονται εργάτες, αλλοδαποί, ε. Ναι. Πώς καλύπτεται αυτό το πρόβλημα? Θα δούμε, θα τα παλέψουμε. Μοναχοί μας με δανεικαριές, που λέμε με λίγα λόγια, φιλικά. Άρα θα ξεπεραστεί και το πρόβλημα, δεν νομίζουμε. Θα το περάσουμε σιγά σιγά, έχουμε περάσει πολλά. Αυτό θα το περάσουμε. Γιατί πάρα πολύ βοήθησε. Αν και στην αρχή τα είχαμε ξαναπεί και στις προάλλες ότι μας έκανε κάποιους καύσονες κάποια περίεργα ο καιρός. Τελικά πήγε πολύ καλά και πιστεύω μέχρι τις 17-20 του μήνα όλοι οι συνάδελφοι στα φυτοπαραγωγή να έχουν μαζέψει τις σταφίδες του και περιμένουν την παράδοση στους έμπορους να πάρουν τα χρήματά τους να κάνουν τη χρονιά τους. Όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, το προϊόν είναι πάρα πολύ καλό, είναι 3α θα έλεγα, και πιστεύω ότι να συνεχίσει, αν ο καιρός θα πάει καλά, να συνεχίσει και τις επόμενες χρονιές να είναι τόσο καλό όσο φέτος. Μακάρι, με επιμνημόσυνη δέηση τώρα για να δούμε πριν τη συνδύση μας από τον κόσμο κάτι διαφορετικό και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη τίμησαν στην Τεγεία τη μνήμη των πεσόντων Τεγεατών. Τη δέηση τέλησε ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας Αλέξανδρος, ενώ παρευρέθησαν και εκπρόσωποι φορέων. Με μνημόνιση δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην Τεγεία τιμήθηκε η μνήμη των πεσόντων Τεγεατών. Αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλητών της Τεγεατών. Αιωνία η μνήμη, σήμερα εδώ στο κέντρο του συνδεσμικού χώρου δίπλα στο Παντελιατικό Ηρώ, έργο που δεσπόζει περήφανα στο πάρκο Τελιατικού Συνδέσμου από το 1931, φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη της γενιάς του Μεσοπολέμου Μιχαήλ Τόμπρο, ακαδημαϊκό και καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες που όλοι βιώνουμε τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, συγκεντρωθήκαμε για μια ακόμη χρονιά με σκοπό να μνημονεύσουμε και να τιμήσουμε τους ιδρυτές και ευεργέτες του Τελιατικού Συνδέσμου και τους υπερπατρίδους πεσόντες Τελιάτες, σεβόμενοι και τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας που έχουν υποδειχθεί από την πολιτεία. Η οδηγία της καραντίνας του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω COVID-19 ήταν το τελευταίο χτύπημα στο Αλγκάρβε. Τον Ιούνιο το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 232% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με την οικονομία της περιοχής της Νότιας Πορτογαλίας, που εξαρτάται από τον τουρισμό, να δίνει τη δική της μάχη. Τώρα, καταστροφή χιλιάδων καλλιεργειών στη Ρουμανία λόγω της ξηρασίας, με την απαγόρευση εξαγωγών στα σιτηρά, να προκαλεί ντόμινο ανατιμήσεων στην Ευρώπη. Στη Νέα Ζηλανδία, λόγω κορονοϊού πάλι και κατόπιν πιέσεως της αντιπολίτευσης, η Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Οκτωβρίου αντί για τις 19 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, στο Όκλαντ έχει επιβληθεί καραντίνα. 232% αυξήθηκε τον Ιούνιο το ποσοστό ανεργίας στο Αλγκάρβε στη Νότια Πορτογαλία σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η οικονομία της περιοχής που εξαρτάται από τον τουρισμό, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δίνει τη δική της μάχη καθώς αντιμετωπίζει την έλλειψη ξένων τουριστών. Η οδηγία της καραντίνας του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω COVID-19 ήταν το τελευταίο χτύπημα στο Αλγκάρβε που φιλοξενεί συνήθως περίπου 2 εκατομμύρια Βρετανούς τουρίστες. Ο αριθμός των ατόμων που ζητούν βοήθεια στο ReFood Faro, ένα εθελοντικό κίνημα που συλλέγει και διανέμει τρόφιμα, αυξήθηκε δραματικά από το Μάρτιο.
Πριν την πανδημία είχαμε συνολικά 114 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 300, εκ των οποίων τα 100 είναι παιδιά και ο ρυθμός αυξάνεται καθημερινά. Αυτή είναι η πιο σιωπηλή high season στο Αλγκάρβε εδώ και δεκαετίες. Αλλά με τις εποχιακές θέσεις εργασίας να λήγουν τον Οκτώβριο, η αγορά εργασίας εδώ στο Αλγκάρβε είναι πιθανό να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Φίλιππα Σουάρς, εν Πορτογάλ, παρά Euronews. Έναν μήνα αργότερα θα διεξαχθούν οι εκλογές στη Νέα Ζηλανδία μετά τη νέα έξαρση κρουσμάτων στο Όκλαντ. Κατόπιν πιέσεων της αντιπολίτευσης, η Πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν ανακοίνωσε ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Οκτωβρίου αντί για τις 19 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έχει επιβληθεί καραντίνα στο Όκλαντ, ενώ σταμάτησαν και οι προεκλογικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια. Η Νέα Ζηλανδία είχε καταφέρει να συμπληρώσει 102 ημέρες χωρίς κρούσμα COVID-19, με τους πολίτες να ζουν όπως και πριν την πανδημία. Τα 58 νέα κρούσματα στο Όκλαντ θεωρείται ότι συνδέονται μεταξύ τους και οι αρχές ελπίζουν πως δεν θα υπάρξει νέα μετάδοση του ιού εφόσον απομονωθούν οι νοσούντες. Αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών βρίσκεται η Ρουμανία. Οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές για τις καλλιέργειες που αποδίδουν ελάχιστους καρπούς. Το πρόβλημα ξεκίνησε την άνοιξη με το σιτάρι και συνεχίζεται με το καλαμπόκι και τους ηλίανθους. Να σας δείξω την κορυφή ενός ηλίανθου. Έχει ξεραθεί τελείως από τη ζέστη και την ξηρασία. Δεν έχει μείνει τίποτα πάνω του. Την κατάσταση επιδεινώνει το απαρχαιωμένο αρδευτικό δίκτυο. Κάθε στρέμμα καλαμποκιού είναι το ίδιο. Είμαι πάνω από 40 χρόνια αγρότης, αλλά δεν έχω δει ποτέ τέτοια ξηρασία όπως φέτος. Είναι καταστροφή. Όλοι οι αγρότες είναι σε απόγνωση. Ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Ευρώπης, η Ρουμανία, απαγόρευσε φέτος τις εξαγωγές σιτηρών, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Έτυχε ποτέ να διψάσεις και να μην έχεις πρόσβαση σε νερό? 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι όταν διψάνε δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές νερό. 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που συνδέονται με έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό. Μην θεωρείς την πρόσβαση σε καθαρό νερό δεδομένη. Κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη. Δράσε από σήμερα με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Κάνε ένα σύντομο και όχι ένα χρονοβόρο ντους. Βούρτσισε τα δόντια σου με κλειστή βρύση. Μείωσε το νερό στο καζανάκι από το φλωτέρ. Πλύνε τα λαχανικά σε λεκάνη. Εξοικονόμησε μέχρι και 22.000 λίτρα νερού το χρόνο. Κέρδισε έως 30% μείωση στον λογαριασμό σου. Εξασφάλισε την πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό για τις μελλοντικές γενιές.
Μάθε περισσότερα στη σελίδα της ΔΕΙΑΤ, deiattrip.gr. ΔΕΙΑΤ. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.